Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Με χαρά υποδέχομαι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα τον πρώην πρόεδρο της Βουλής και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Βούτση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο μετά τη Νοβάρτη, καθώς μάλλον δεν ξεκίνησε με το δεξί η προανακριτική, υπό την έννοια ότι ζητούνται ήδη εξαιρέσεις του κυρίου Τζανακόπουλου και του κυρίου Πολάκη, με την έννοια ότι δύο κόμματα θέλουν, όπως λένε, να τους καλέσουν ως μάρτυρες, οπότε δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα οι εξετάζοντες και οι εξεταζόμενοι. Έτσι κι αλλιώς, αυτή την επιτροπή θα υπάρχει ενδιαφέρουσα εξέλιξη, που θεωρώ ότι η καρδιά αυτού του ενδιαφέροντος πρέπει να είναι ακριβώς το να αναδειχθεί και να έρθει στην επιφάνεια η ευρύτητα, το βάθος και η σημασία του σκανδάλου Νοβάρτης. Διότι περί αυτού πρόκειται, όποια προσπάθεια κι αν γίνεται τους τελευταίους μήνες για συμψηφισμούς ή για συγκάλυψη ή για επηρεασμό, δεν λέω εγώ χειραγώγηση, λέω όμως επηρεασμό δικαστών, ώστε να μην περαιωθεί η διερεύνηση της ελληνικής πτυχής του σκανδάλου Νοβάρτης, πιστεύω ότι θα πέσει στο κενό και αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι υπέρ της δημοκρατίας. Διότι αυτό το οποίο έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα κατέτεινε ακριβώς το να μην περαιωθεί αυτή η διερεύνηση. Και ακούσαμε διάφορα πράγματα, δηλαδή μέχρι να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή έχουν έρθει κάποιες αντιφάσεις προφανείς στην επιφάνεια. Καταρχήν κανείς δεν μπορεί να μιλάει σοβαρά περί σκευωρίας, να κάνει σκευωρία κανείς με ποια μέσα εναντίον ποιου. Με το FBI, με προστατευόμενους μάρτυρες ή σε μια ιστορία που διεθνώς θεωρείται ένα τεράστιο σκάνδαλο, δεν στέκεται. Όπως επίσης τα περί ηθικής αυτουργίας που θα συζητηθούν βεβαίως στην ειδική επιτροπή για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, προφανώς δεν μπορούν να έχουν κάποια βάση, με την έννοια ότι δεν υπάρχει φυσική αυτουργία. Ξέρετε, όταν δεν υπάρχει μια φυσική αυτουργία, εν προκειμένου μάλιστα οι εισαγγελείς, οι αρμόδιοι, τις 7 υποθέσεις τις έχουν αρχιοθετήσει, καλός ή κακός, καλός προφανώς, με την έννοια ότι δεν βρήκανε τα επιπλέον στοιχεία, δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο ότι κάποιος πίεσε έτσι ώστε να υπάρξει ενοχή η έγκληση ποινική πέραν των στοιχείων που είχαν βρει οι εισαγγελείς. Άρα, αν είχατε δίπλα σας ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε ότι, για αυτό το επιχείρημα που λέτε, θα σας έλεγε ότι το γεγονός ότι μπορεί να μην κατάφερε να τη στήσει σωστά δεν σημαίνει ότι δεν προσπάθησε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ξέρετε, επειδή το λέει και ο ίδιος. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ακόμα και αν συνέβαινε, που κατά τη γνώμη μου δεν συμβαίνει, δεν έχει καμία ποινική ευθύνη. Δεν υπάρχουν τέτοια άρθρα στον ποινικό κώδικα προς Θεού. Όπως επίσης των εισαγγελέων που με ενδιαφέρον προφανώς η ίδια η Επιτροπή θα δει και κατά αντιπαράσταση και θα ακούσει τις δικές τους αιτιάσεις ενώ των δύο εισαγγελέων οι οποίοι αιτιώνται πιέσεις ή υπενήσονται πιέσεις από τον κύριο Παπαγγελόπουλο, είναι προφανές επίσης πως είναι η ίδια ακριβώς που σε προγενέστερο διάστημα ο Μενένας είχε αρχιοθετήσει τις μηνύσεις των πολιτικών προσώπων εναντίον των εισαγγελέων. Και στην επιστολή παρέτησή της ήταν πάρα πολύ σαφής, καταπέλτης, για το πώς προσπαθούσαν να την αποτρέψουν από το να προχωρήσει η διερεύνηση ενός τεράστιου σκανδάλου. Άρα υπάρχουν αντιφάσεις, υπάρχουν διαδρομές, υπάρχουν μαρτυρίες, η προανακριτική της ουσίας επιτροπή θα έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, θα υπάρξουν και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το μείζον όμως και το ζητούμενο είναι να μην μπει ένα καρφί ακόμα στην όποια προσπάθεια από οπουδήποτε συγκάλυψης μιας τεράστιας υπόθεσης, ενός πολύ μεγάλου σκανδάλου που προφανώς έχει μεγάλο περιεχόμενο σε σχέση με τους γιατρούς, με την μεσαία όπως λένε διαπλοκή, αλλά ειδικά για την ελληνική περίπτωση, κατά πως έχει καταμαρτυρήσει εξ αρχής και η έρευνα του FBI και η σχετική εκπομπή στην οποία αναφερόμαστε τελευταία της ελβετικής τηλεόρασης, έχει
ειδικά για την Ελλάδα και πολιτικές πτυχές. Με την έννοια πως ήταν επιλογή η χώρα μας μέσα στην κρίση να αποτελέσει μια χώρα όπου οι τιμές των φαρμάκων θα ήταν ανάμεσα στις τρεις με βάση τις οποίες έβγαινε το τιμολόγιο για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Με την έννοια επίσης ότι το PSI έγινε στην Ελλάδα και οι διαμορφώσεις του χαρτοφυλακίου όλων των εταιριών με τα ομόλογα και τα λοιπά και τις διακυμάνσεις τους έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να μπορέσουν να ειδωθεί και βέβαια και με την έννοια ότι μέσα στην κρίση που ο κόσμος είχε τρομακτικά προβλήματα και στον χώρο της υγείας, ξαφνικά μια εταιρεία η οποία ήταν μεσαία, όχι μικρομεσαία, μεσαία προς μεγάλη, έγινε πρώτη μέσα από διαδικασίες οι οποίες διερευνώνται και θα πρέπει να διερευνηθούν. Λέτε ότι κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί, μιλώντας για σκευωρία και προσωποποιώντας το πράγμα στον κύριο Παπαγγελόπουλο, να βγάλει από τη μέση την πραγματική διάσταση, τον πραγματικό σκάνδαλο. Το ερώτημα όμως είναι, τώρα βλέποντας τα πράγματα. Να επηρεαστεί η δικαστική εξουσία, ναι, να μην τελειώσει με απρόσκοπτο, ας πούμε, τρόπο και απρόσκοπτα και χωρίς κανενός είδους πίεση και με την πλήρη εμπιστοσύνη όλου του πολιτικού συστήματος όπως πρέπει σε αυτές τις υποθέσεις να μην τελειώσει τη διερεύνηση. Mm-hmm. Δεν περιμένανε καν. Επί 7 μήνες τώρα, ναι, σε καθημερινή βάση κατά τρόπο πρωτοφανή μεταπολιτευτικά κατηγορούνται εκλεγμένοι, διορισμένοι στις συγκεκριμένες θέσεις τους ανώτατη δικαστική, σαν να μην τρέχει τίποτα από το πολιτικό σύστημα. Επειδή όμως το ερώτημα είναι, επειδή βλέποντας τώρα τα πράγματα από με μια χρονική απόσταση και επειδή εσείς έχετε ανοίξει και με ένα γενναίο τρόπο ένα θέμα αυτοκριτικής, τι έγινε και τι δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποντάρει τα πολιτικά του ρέστα σε αυτήν την ιστορία, αν είχε αφήσει την έρευνα να ερευνηθεί χωρίς μεγάλες κουβέντες, το πολιτικό σκάνδαλο και να δούμε τα μαύρα ταμεία, πού θα πάνε τα χρήματα, εάν ο κύριος Παπαγγελόπουλος δεν είχε κάνει την περίφημη δήλωση στο μεγαλύτερο σκάνδαλο, ο κύριος Ζανακόπουλος δεν είχε πάει στον Άριο Πάγο κλπ. Αυτό που καταγγέλλεται τώρα ως προσπάθεια από προσανατολισμού θα μπορούσε να το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μελιγκόνη, επιτρέψτε μου να σας πω πρώτον ότι σε καμία περίπτωση δεν είχαμε βάλει τα πολιτικά μας ρέστα σε αυτή την υπόθεση, αλλά μέρος από αυτά τα ρέστα, ναι, και έχουμε οφειλές ως προς το λαό, ναι, τα βάλαμε στο σύνολο των υποθέσεων που ο λαός λέει ποιοι μας χρεοκόπησαν, πώς μας χρεοκόπησαν, η δικαιοσύνη να προχωρήσει. Προχωρήσαμε εξεταστικές επιτροπές. Mm-hmm. Γνωρίζετε ότι βρίσκονται στη δικαιοσύνη, παραδείγματος χάρη, όλες οι 4 υποθέσεις της υγείας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, και ελπνώντι, νάνα, αρθροσκοπήσεις και το φάρμακο. Γνωρίζετε για τα δάνεια των κομμάτων που κάπου διαβάζω ότι κοψοχρονιά κάπως θα δοθούν χωρίς να το καταλάβουμε, που είναι μισό δις. Ναι. Είναι στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, κάναμε πολύ μεγάλες προσπάθειες. Η Βουλή, έστω και μέσα από τις διατάξεις του 86 και του 63, mm-hmm, του Συντάγματος, που όλοι λένε ότι πάσχουν και θα αλλάξουν προφανώς συνταγματική αναθεώρηση, να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης, η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η εξέβρεση στοιχείων, το δικαιωτικό μας σύστημα που επιμένω να υποστηρίζω ότι είναι από τα πιο προοδευτικά της Ευρώπης και ίσως του κόσμου, έχει στον πυρήνα του πραγματικά το τεκμήριο της αθωότητας, έχει στον πυρήνα του την συστηματική προσπάθεια για αποδείξεις. Άρα δεν υπήρξαν ρέστα ούτε στην υπόθεση της Νοβάρτης ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Αντίθετα, υπήρξε μια συστηματική προσπάθεια, ναι, η οποία απέδωσε ενδεχομένως λιγότερα με την έννοια της χρονικής περαίωσης αυτών των υποθέσεων, mm, από ότι ο μέσος Έλληνας περίμενε από αυτή την υπόθεση. Θα είναι δραματικό όμως, ναι, καθώς κλείνει η κρίση, καθώς κλείνει αυτή η φάση, καθώς έχουμε μπει στη νέα μεταπολίτευση, τελικά, εν τέλει, στο ερώτημα ποιες πολιτικές και ποιοι πολιτικοί άρα φταίνε για τη χρεοκοπία της χώρας σε κεντρικούς, σε βασικούς τομείς που ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια, να μην υπάρχει μια απάντηση και από τη δικαιοσύνη. Άρα λέτε δεν καλλιεργήσατε ως κυβέρνηση υπερβολικές προσδοκίες. Όχι, νομίζω πως δεν καλλιεργήθηκαν τέτοιες προσδοκίες. Για δε αυτό το οποίο κατηγορείται η κυβέρνηση, mm-hmm, και η Βουλή σε έναν βαθμό, της οποίας ήμουν πρόεδρος, ότι δηλαδή υπήρξαν
κατά τον κανονισμό οι κάλπες για τους 10 πολιτικούς, ναι, για τους οποίους υπήρχαν υπόνοιες και είχαν έρθει τα δικαστικά έγγραφα, αυτό το επιστρέφουμε. Το επιστρέφουμε με την έννοια ότι το 86 οδηγεί δυστυχώς τη δικαιοσύνη εκεί, ναι, δηλαδή με το περίφημο αμελητή, είναι υποχρεωμένη η δικαιοσύνη, η δικαστική λειτουργεί όταν ακούνε το Βούτσι σε οποιαδήποτε μαρτυρία να το στείλουν χωρίς περαιτέρω διερεύνηση, που θα μπορούσε ενδεχομένως για κάποιους από αυτούς τους 10, τους 11 ή και, ναι, για αρκετούς συναδέλφους. Δεν έχω, αντιλαμβάνεστε, κανενός είδους προσωπική, ας πούμε, στοχοποίηση ή διένεξη. Θα μπορούσε η ίδια η δικαιοσύνη να φέρει πολύ λιγότερες υποθέσεις ή και περισσότερες, αν αφαίνεται, αν είχε τη δυνατότητα από το Σύνταγμα να προχωρήσει τη διερεύνηση πριν να απευθυνθεί τελικά στην, ναι, στο στάδιο της Βουλής. Όταν λοιπόν έρχονται 10 υποθέσεις, έγινε η Εξεταστική Επιτροπή, έγινε η Ειδική Επιτροπή, έτσι όπως ήταν επεστράφει στη δικαιοσύνη. Περί αυτού πρόκειται, για να συνεχίσει τη δουλειά της, ναι, με την ενθάρρυνση πλέον της Βουλής ότι κοιτάξτε, θέλουμε να κάνετε τη δουλειά σας. Δεν μπλοκάρει το πολιτικό σύστημα τη διερεύνηση. Το οποίο αυτή τη φορά θα αλλάξει, αφού θα αλλάξει το άρθρο 86, δηλαδή ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά όχι με αναδρομικό τρόπο έτσι όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, σας λείπει μία ψήφος από ό,τι καταλαβαίνω. Φαίνεται, έτσι φαίνεται. Και φοβάμαι ότι στο επόμενο διάστημα και οι επόμενοι πρόεδροι της Βουλής θα ζήσουν αυτό που ζούσα και εγώ, δηλαδή που με καθυστέρησε 5, 6, 7, 8, 10 χρόνων, ερχόντουσαν υποθέσεις προδήλως παραγεγραμμένες για πολιτικά πρόσωπα μέσα από καθυστερήσεις που συμβαίνουν. Συμβαίνουν στο δικαστικό σώμα, στη δικαιοσύνη, άλλοτε σε ένα βαθμό μπορεί να είναι και εσκεμμένες. Με ποια έννοια? Ότι ένας δικαστικός λειτουργός προτιμάει μια υπόθεση σιγά σιγά να την αφήσει για τον επόμενο, διότι αλλάζουν, μιλάμε για ανώτερους και ανώτατους, ναι, δικαστικούς. Αν δεν έχει αχθεί ήδη σε συμπέρασμα, προφανώς και για την εγκυρότητα προτιμάει ένας επόμενος, ναι, σε περισσότερο χρόνο να την εξετάσει την υπόθεση. Δηλαδή με τις καλύτερες των προθέσεων υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις για αυτές τις μεγάλες υποθέσεις. Το ξέρετε. Ήδη τώρα συζητάγαμε στη διάσκεψη των Προέδρων για μια υπόθεση που αφορά στον κύριο Παπαντονίου μετά από 9 χρόνια. Και ενώ ο ίδιος είναι προφυλακισμένος για άλλη υπόθεση. Γι' αυτό σας, δηλαδή, να μην ζήσουν και στο επόμενο διάστημα αυτή την κατάσταση, η οποία δημιουργεί μέσα στην κοινή γνώμη σαφέστατα ερωτηματικά, ερωτήματα μάλλον, δημιουργεί για το κατά πόσο το πολιτικό σύστημα έτσι περιποιεί τιμή στον εαυτό του, αλληλοκαλύπτοντας ενδεχόμενα ή συμψηφίζοντας ευθύνες. Να περάσουμε λίγο στην ψήφο των αποδήμων, ενώ συνεχίζεται, τουλάχιστον συνεχιζόταν έως πριν λίγο η σχετική διακομματική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε έχοντας στη φαρέτρα του την επεξεργασία που είχε γίνει επί του θέματος από την Επιτροπή Χαρίτση και τελικά βρέθηκε να είναι το μόνο κόμμα που έλεγε να μην προσμετράται στο γενικό εκλογικό αποτέλεσμα η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να κατηγορείται ότι θέλει ψηφοφόρους δύο ταχυτήτων. Αισθάνεστε ότι δεν θα έπρεπε ως αξιωματική αντιπολίτευση να έχετε πρώτα κάνει κάποιες επαφές, να ξέρετε τι λένε και τα άλλα κόμματα για να μην σας κατηγορούν για απομόνωση? Κύριε Μελιγκόνη, δεν είστε και δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Απόλυτα ενημερωμένοι για το τι πράγματι συνέβη. Η Επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών επί Υπουργείας κυρίου Χαρίτση και με το γραμματέα τον κύριο Πουλάκη επικεφαλής δεν ήταν μια επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ήταν επιτροπή όπου ήταν μέσα γνώστες αυτών των θεμάτων με άποψη και από διαφορετικούς χώρους. Σε μία από αυτές τις εκπροσωπήσεις εκεί ήταν από οργάνωση στην οποία είχε σαφή άποψη ο κ. Γεραπετρίτης. Ναι. Άρα η άποψη που ήρθε είχε την πλήρη και ήταν η μόνη γραπτή άποψη η οποία κατατέθηκε, την πλήρη επιστημονική εγκυρότητα που συμβίβαζε το εξής. Πρώτον, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες να μπορεί η ομογένεια να έχει τους δικούς της βουλευτές είτε ομογενείς
κατά περιφέρεια, ναι, είτε μέσα στην δωδεκάδα που θα μπορούσε να γίνει και δεκαπεντάδα της επικρατείας. Από εκεί και πέρα, η μη προσμέτρηση στο κεντρικό, στο γενικό αποτέλεσμα, δηλαδή για το πώς θα πρόκειται η κυβέρνηση, είχε προφανώς ένα ολόκληρο σκεπτικό, το ναι, οποίο αντέχει, να ξέρετε, πάρα πολύ στη διεθνή συζήτηση. Θα σας πω ένα παράδειγμα που μπορεί να θεωρηθεί τραβηγμένο. Η Αρμενία και το Ισραήλ, που έχουν τις μεγαλύτερες διασπορές στον κόσμο, μεγαλύτερες από τη χώρα μας, που είναι άλλη μια χώρα, δεν έχουν δώσει δικαίωμα ψήφου καθόλου στις δύο ομογένειές τους. Μέσα στην Ευρώπη υπάρχουν 4 διαφορετικά συστήματα προσεγγίσεις από χώρες που ελευθέρως, όπου βρίσκεται κανείς, μπορεί είτε επιστολικά είτε δια των προξενικών αρχών να στείλει την ψήφο του, ναι, μέχρι μέρος τις ομογένειες, μέχρι και καθόλου. Άρα, είναι το ότι μόλις προχθές, πριν από 3 μέρες, κατετέθη για πρώτη φορά από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης μια γραπτή πρόταση, κατατείνει ακριβώς στο ότι και σε αυτό το ζήτημα υπήρξε ένας πολύ μεγάλος λαϊκισμός. Εγώ ήμουν σε επαφή κάθε χρόνο, ναι, με όλους τους ανώτατους παγκοσμίως, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι, γερουσιαστές, βουλευτές και τα λοιπά, Έλληνες της Διασπόρας. Συζητάγαμε το θέμα, όπως το είχε συζητήσει και το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού. Και δεν είχε τεθεί τότε, ναι, ζήτημα προσμέτρησης κεντρικά της ψήφου. Άρα, ο λαϊκισμός που ακούστηκαν από ορισμένους υπουργούς, ότι δεν είναι δεύτερης κατηγορίας, δεν είναι διαφορετικής, είναι διπλά Έλληνες, οι Έλληνες της ομογένειας κτλ. Επιτρέψτε μου να σας πω πως δεν δείχνει καθόλου σεβασμό, ναι, στην πραγματική ανάγκη όμως που υπάρχει, για να υπάρξει μια εξισορρόπηση και μια δυνατότητα και λόγω brain drain και ιδιαίτερα για την Ευρώπη να ψηφίζουν και οι Έλληνες και τα νεότερα παιδιά. Εγώ θυμάμαι, επειδή είμαι πολύ παλαιότερος από εσάς, ναι, ότι περάσαμε όλη τη μεταπολίτευση με 2 μήνες πριν από τις εκλογές να έχουν κλείσει όλες τις θέσεις των αεροπλάνων από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα με δανεικά και αγύριστα. Είναι αποδεδειγμένα μία από τις αιτίες χρεοκοπίας που οδήγησαν στη χρεοκοπία, ναι, την Ολυμπιακή. Λοιπόν, ναι, τώρα το δάκτυλο προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς την αριστερά, να είστε σίγουροι, δεν μπορεί να το κουνήσει κανείς. Τώρα, γίνεται όμως κάθε προσπάθεια, και είναι σωστό που γίνεται αυτή η προσπάθεια, ναι, να υπάρξει μια κοινή λύση, μια σύγκληση, για να υπάρξει μια ευρύτατη και συνταγματικά κατοχυρωμένη, ναι, απόφαση. Διότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία έχει μιλήσει από 3,5 εκατομμύρια μέχρι 350.000. Όντως. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι σωστό να δοθεί απλώς ένα πράσινο φως που κάθε κόμμα τις επόμενες δεκαετίες θα κάνει λάστιχο το εκλογικό σώμα. Μάλιστα. Αυτό θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακό. Και επειδή τώρα το θέμα το είχατε πάρει πάνω σας και ως πρόεδρος της Βουλής, είχαμε ένα τελικό nein, ένα όχι από την Γερμανία σε σχέση με τις γερμανικές επανορθώσεις. Είμαι βέβαιος ότι είδατε τι ακριβώς, ποια ήταν η δήλωση από το Βερολίνο. Άρα, αυλαία, ποιο είναι το συμπέρασμα, τίτλοι τέλους στη συγκεκριμένη συζήτηση. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που θα σας πω τώρα εδώ για πρώτη φορά πρέπει, θα πρέπει και εγώ σίγουρα θα το κάνω, ναι, και μέσα στη Βουλή να τεθεί με το πιο δυνατό τρόπο και προς την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή προς την παρούσα κυβέρνηση, όπως είχε τεθεί και προς την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Ελληνική Βουλή έχει πρικήσει, έχει πρικοδοτήσει και έχει κιόλας καθοδηγήσει και έχει δώσει και εντολή, θα έλεγα, στις ελληνικές κυβερνήσεις με τη συγκεκριμένη διαδικασία της έγκρισης του πορίσματος, για να διεκδικήσουν σε διακρατικό, διακοινοβουλευτικό και νομικό επίπεδο το σύνολο, ναι, των επανορθώσεων. Άρα, είναι σαφές πως αν από την πλευρά της Γερμανίας αυτή είναι μια τελική απάντηση, η οποία, να ξέρετε, άργησε και για 2 λόγους και έχει σημασία, διότι είναι όπλα δικά μας σε σχέση με τις παραπέρα προσπάθειες και κινήσεις που πρέπει να γίνουν στα άλλα επίπεδα που σας είπα. Ναι. Καθυστέρησε πρώτον διότι η ίδια η νομική υπηρεσία της Βουλής, της Bundestag, από το καλοκαίρι κιόλας είχε δει με
πολύ διαφορετικό μάτι από ότι μέχρι τότε αυτό το θέμα ως προς τα δίκαια, τα ελληνικά, τα οποία είναι πασίδηλα, διότι αφορούν ακόμα και στο αναγκαστικό δάνειο, στο οποίο έχουν πληρωθεί οι πρώτες δύο δόσεις. Έχουν πληρωθεί, έχει αναγνωριστεί και έχουν πληρωθεί. Άρα λοιπόν υπήρχε μία ένσταση εσωτερική μέσα στην ίδια τη Βουλή τη Γερμανική. Το δεύτερο είναι ότι μετά την Πολωνία, η οποία θέλησε, από την πλευρά της έχει απόλυτα δίκιο και ίσως και καθυστερημένα, να μπει στη χωρία των κρατών για αυτές τις διεκδικήσεις, και καθώς είναι μία μεγάλη χώρα και με πολύ μεγάλες καταστροφές που είχαν γίνει εκεί, η Γερμανία, και αυτό βγαίνει και μέσα από όλο τον τύπο το γερμανικό αυτές τις μέρες, φοβήθηκε, φοβάται το εύλογο ότι θα υπάρξει ένα τσουνάμι διεκδικήσεων, αρχής γενωμένης από την Ελλάδα, που έχει τη μεγαλύτερη όμως τεκμηρίωση και από το νομικό συμβούλιο του κράτους και από το γενικό λογιστήριο, και ότι αυτό θα συμπαρασύρει διεκδικήσεις και άλλων χωρών. Αυτά όμως είναι τα... αυτά τα οποία θεωρεί τα θέσφατα ή τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Δεν αφορούν τις, τα 114, αν δεν κάνω λάθος, πόσα αναγνωρισμένα μαρτυρικά χωριά και μαρτυρικούς τόπους, ανάμεσα σε χίλιους στους οποίους έχουν γίνει απίστευτες ενέργειες και εγκλήματα μέσα στην κατοχή από τους Γερμανούς, ή τον Λοιμό, ή τα Αρχαία, ή το Δάνειο, θα μπορούσα να σας μιλάω, αντιλαμβάνεστε ποιο ώρα. Αυτά είναι, έχουμε ηθικό και ιστορικό χρέος, απόλυτο. Όλες οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, δίνοντας τη σκυτάλη και παίρνοντας την ευθύνη της, πάντοτε στο πλαίσιο του συσχετισμού δυνάμεων στην Ευρώπη και τα λοιπά, τα γνωρίζουμε αυτά. Πρώτον, να αφήνουν το θέμα ανοιχτό, σε καμία περίπτωση κανείς να μην θεωρήσει πως έληξε επειδή η άλλη πλευρά απάντησε όχι. Και δεύτερον, να προχωρήσει στις διεκδικήσεις πλέον σε επίπεδο διακοινοβουλευτικό, ευρωπαϊκό και νομικό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βούτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Επίσης.